νέα από την τηλεόραση Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παραμονή Χριστουγέννων είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Atlas Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε όπως κάθε βράδυ με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Μειωμένη η κίνηση για το γιορτινό τραπέζι παρά τις χαμηλές τιμές στο καπάνι. Όλη η πόλη μια ψησταριά παραμονή Χριστουγέννων. Με τσίκνα και άφθονο ποτό γιόρτασαν Θεσσαλονικής. Άκουσαν τα κάλαντα ο Θεόδωρος Καράογλου, ο Απόστολος Τζικώστας και ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Το έθιμο των κάλαντων στην πολιτική ηγεσία τηρήθηκε και φέτος. Το Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης πλημμύρισε από ήχους Χριστουγέννων. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Θεόδωρος Καράογλου άκουσε από σύλλογους και μέλη χοροδιών τα κάλαντα και τους μοίρασε τα γούρια του 2020. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζικώστας, άκουσε τα κάλαντα οικογενειακώς. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκτός από κάλαντα, άκουσε και κριτικές μαντινάδες από τα μέλη της Παγκρίτιας Αδελφότητας Νέων. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τη χοροδία Κανταδόρου Αγίου Δημητρίου, την παιδική χοροδία του Ασύλου του Παιδιού και από τη χοροδία Συλλόγου Φίλου Μουσικής Καλάστρας άκουσε σήμερα στο διοικητήριο ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράογλου. Ο κύριος Καράογλου μοίρασε σε συλλόγους και χοροδίες τα γούρια του 2020. Εύχομαι ολόψυχα σε κάθε Έλληνα και σε κάθε Ελληνίδα να τις περάσει όσο πιο γαλήνια, όσο πιο ήρεμα, όσο πιο ευτυχισμένα, πιο οικογενειακά μπορεί. Εύχομαι να ανοίξουν όλα τα σπιτικά και να καλοδεχθούν παιδιά τυχόν ξενιτεμένα, γονείς, όποιους τέλος πάντων λείπουν από την οικογένεια, να είναι όλες οι οικογένειες μαζί. Ευτυχισμένες, ευλογημένες από το Θεό. Με χριστουγεννιάτικα κάλαντα και ευχές πλημμύρισε η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Χριστό να αλλάξουμε τα σπαργάλα για το Χριστό. Τα κάλαντα έψαλα μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Λεχριτών Θεσσαλονίκης, η Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Μπάντα του Τρίτου Σώματος Στρατού, το Σωματείο Σωτήρ και ο Χορευτικός Σύλλογος Ομίτικας. Ξέρω ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι δίπλα σας, όπως είναι και δίπλα σε κάθε σύλλογο. Που μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά αυτές τις μοναδικές αξίες που έχουμε, τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού μας και της ιστορίας μας. Άντε, διώξα τα! Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου τώρα. Ο κύριος Τζικώστας άκουσε τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα μαζί με τη σύζυγό του Ελεάνα και το γιο του Γιώργο. Δύο οικογένειες πολυτέκνων έψαλαν τα κάλαντα μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οι Άγιοι Πάντες. Ο Περιφερειάρχης ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους. Σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει κατακλειστεί από ευχές, τραγούδια, χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Θέλω και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Η χρονιά που έρχεται είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι το 2020 ήταν μια καλύτερη χρονιά από το 2019 και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, όσες και αν είναι οι δυσκολίες. Εύχομαι λοιπόν καλά Χριστούγεννα σε όλους, υγεία, ευτυχία, οικογενειακή και δύναμη στον καθένα ξεχωριστά. Σε ένα ευχάριστο και γιορτινό κλίμα παραμονή Χριστουγέννων, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας άκουσε τα πρώτα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο γραφείο του στο Δημαρχείο. Ο κύριος Ζέρβας υποδέχτηκε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν τα μέλη της Παγκρίτιας Αδελφότητας Νέων που χόρεψαν κριτικούς χορούς και του αφιέρωσαν μαντινάδες. Πολύ παθή η πόλη μας. Καλά πολλά χρονιά. Μα με το Ζέρβα δήματο ούλα θα τα λιμένει. Η νύχη του Θερμαϊκού την έχουμε πρικίσει με Ζέρβα τον Πανάξιο και θα την ετοιμήσει. Δήμαρχε συμπρωτεύουσας, μεγάλο το κατοίκο. Να εκπληρώσεις εύχομαι τα θέλω των κατοίκων. Πάνω στον πύργο το λευκό να γράψουν το όνομά σου για να τιμούν τα έργα σου και το αξίωμά σου. Έντονη ήταν η συναισθηματική φόρτη στο γραφείο του Δημάρχου. Τα μέλη της Παγκρίτιας Αδελφότητας Μακεδονίας τραγούδησαν για τη συμβολή των Κριτών στο μακεδονικό αγώνα. Και στη Μακεδονία.
Οι κριτικοί τραγούδησαν το «Πότε θα κάνει ξεστεριά» του Νίκου Ξυλούρη και στους στίχους μνημόνευαν την πολύτιμη βοήθεια που προσέφεραν περισσότεροι από 3.500 κριτικοί στην απελευθέρωση Μακεδονίας. Αμέσως μετά, αναφερόμενος στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκινήθηκε ιδιαίτερα όταν μίλησε για αυτόν. Μόνο στο μακεδονικό αγώνα και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι σήμερα εδώ είναι η Ελλάδα χάρη σε ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα που ήταν κριτικός, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο κύριος Ζέρβας ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Είναι η μόνη μέρα ίσως που δεν ακούμε παράπονα. Ξεχυλίζει η αγάπη, η καλή διάθεση και χαίρομαι πάρα πολύ να βρίσκομαι ανάμεσα στους ανθρώπους της πόλης. Εύχομαι και εγώ τα καλύτερα για τον καθένα, για κάθε οικογένεια, να είμαστε γεροί και δημιουργικοί. Τα μέλη της Παγκρίδιας Αδελφότητας προσέφεραν προϊόντα της κριτικής γης στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Σε γιορτινούς ρυθμούς κινήθηκε από το πρωί το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μετά τα καθιερωμένα κάλαντα, τη σκυτάλη πήραν οι ψισταριές με τα σουβλάκια να έχουν την τιμητική τους. Το τσίπουρο και το κρασί αποτέλεσαν την ιδανική συνοδεία για τους μεζέδες. Η οδός Βασιλέως Ηρακλείου μετατράπηκε σε μια μεγάλη ψισταριά με μικρούς αλλά και μεγάλους να στείνουν γλέντι μεταμουσικής. Το καθιερωμένο γλέντι στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου έστησαν και φέτος καταστηματάρχες Θεσσαλονικής και επισκέπτες της πόλης για να τιμήσουν δεόντως την παραμονή των Χριστουγέννων. Εύχομαι για όλο τον κόσμο ό,τι πιο όμορφο, ό,τι καλύτερο στη ζωή του. Ευχές, χαρούμενες, υγεία και χαρά. Τελείπως. Υγεία και χρόνια πολλά για όλο τον κόσμο και πάλι ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο εδώ είστε. Ναι. Είναι παράδοση. Πολύ ωραία. Εδώ με τον Κουμπάρο, με τον Σωτήρη, με τους φίλους. Καλά Χριστούγεννα και ελληνικά Χριστούγεννα. Ψισταριές και σύννεφα από την Τζίκνα, μουσική με τύμπανα, κλαρίνα, τουμπερλέκια και ηχεία και άφθονο ποτό να ρέει ήταν η εικόνα που αντίκριζε κανείς στο κεντρικό δρόμο της πόλης ήδη από νωρίς το μεσημέρι. Πολύ ωραία. Καλούμε τον κόσμο να έρθει εδώ να τραγουδήσει, να χορέψει και να πει. Τέλεια. Πρέπει να τραγουδάμε, να πίνουμε και να χορεύουμε. Όπα! Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας. Τέλεια! Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν αυτά. Πρώτη φορά κατεβαίνω κάτω, τέτοια μέρα είναι τέλεια. Χρόνια πολλά σε όλους. Ομοίως και στα περιφερειακά καταστήματα των λουλουδάδικων που επικρατούσε το αδιαχώρητο από τους θαμώνες που απολάμβαναν το φαγητό και τη ρετσίνα τους. Αγάπη, ειρήνη και χαρά σε όλο τον κόσμο. Εδώ ραντεβού κάθε χρόνο στο κάθε χρόνο, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Κάθε χρόνο ερχόμαστε. Περνάμε ωραία. Καλά Χριστούγεννα, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο και να περνάμε καλά. Τέλεια περνάμε, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ. Όταν θα ξεκινήσει περισσότερο θα είναι ακόμα καλύτερα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές, με υγεία. Περνάτε εδώ, κάθε πολύ μόνο. Όμορφα, πολύ όμορφα. Όπως που διασκεδάζει, ξεφαντώνει. Ναι, ναι, ξεφαντώνει. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η γιορτή κράτησε μέχρι τις βραδινές ώρες, ενώ η πρόσβαση στη Βασιλέως Ηρακλείου είχε αποκλειστεί. Πάντως, μειωμένη ήταν η κίνηση στην αγορά της Θεσσαλονίκης παραμονή Χριστουγέννων. Στην κεντρική αγορά, λιγοστοί ήταν οι καταναλωτές που έσπευσαν να κάνουν τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Παρά τις χαμηλές τιμές, τις οποίες διατηρήθηκαν τα βασικά προϊόντα για το γιορτινό τραπέζι, για μια ακόμη χρονιά η κίνηση κατέγραψε πολύ χαμηλές πτήσεις. Πώς λέμε, κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος χειρότερα. Περιμέναμε δουλειά. Η δουλειά είναι λίγο καλύτερα από τις προηγούμενες μέρες, αλλά όχι αυτό εδώ που πρέπει για τις γιορτές. Σε τίποτα δεν θύμιζε η εικόνα της κεντρικής αγοράς Θεσσαλονίκης Χριστούγεννα, καθώς η κίνηση ήταν ιδιαίτερα μειωμένη. Αγορά Καπάνη, παραμονές Χριστουγέννων, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, και αυτή είναι η εικόνα της εμπορικής κίνησης. Πληρωθήκανε χθες προχθές. Είχε λίγο κίνηση και από εδώ και πέρα. Αυτά. Μια πολύ δύσκολη... Χριστούγεννα, δύσκολα. Δύσκολα. Τι περιμένατε? Περιμένα κάτι παραπάνω. Όχι μόνο εμείς, όλοι. Όλοι περιμένα. Όλοι. Δυστυχώς αυτά είναι. Την περίμενα καλύτερη. Περίμενα καλύτερη. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο κόσμος άλλοι φεύγουν, αυτοί που μένουν είναι λίγο κουμπωμένοι. Προηγούνται τα παιδιά, προηγούνται οι οικογενειακές υποχρεώσεις. Και μετά η αγορά. Ρευστό. Δηλαδή, τι έγινε σήμερα, τι περιμένατε? Περιμέναμε πιο πολύ δουλειά, αλλά κοίτα. Το χρήμα είναι, φίλε. Το χρήμα.
δεν υπάρχει το χρήμα. Το πρόβλημα είναι, όπως σας εξήγησα και την άλλη φορά, με τον ΟΑΣΤ. Ο κόσμος και να θέλει να έρθει να ψωνίσει, δεν μπορεί να κατέβει, γιατί στην τρίτη ή τέταρτη στάση είναι γεμάτα τα λεωφορεία. Και όταν ψωνίσει και πάει να φύγει, πάλι το ίδιο. Ο άλλος δεν έχει πορτοφόλι γεμάτο. Όχι μόνο γεμάτο, το χάνει και μέσα στον ΟΑΣΤ. Τα χάνουν κινητά, πορτοφόλια, τα πάντα. Η εικόνα σήμερα πώς τη βλέπετε? Δεν είναι ικανοποιητική για την ημέρα. Δεν είναι εορταστική ατμόσφαιρα αυτή, γιορτινή ατμόσφαιρα αυτή σε αγορά της πόλης. Όχι, δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Ο κόσμος ό,τι μπορεί να ψωνίσει, γιατί είπαμε, έχουν οικονομικό πρόβλημα και ψωνίζει αυτά εδώ τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα. Λένε ότι είναι από, δεν είναι από, από κτηνοτροφία, είναι απ' έξω. Αν είναι όντως ελεύθερες έτσι, ναι. Αξίζει τον κόπο να την αγοράσεις. Πώς βλέπετε τις τιμές? Σχετικά με περσινές νομίζω είναι. Κάναν τις αγορές για το χριστουγεννιάτικο. Καλοπούλου, τώρα θα την πάρω τώρα. Εντάξει, μωρέ, είχε χθες και σήμερα δουλέψαμε καλά. Εντάξει, καλά πήγαμε, δόξα τω Θεώ. Και η καλοπούλα και τα κοτόπουλα και όλα. Είναι το αναμενόμενο. Εντάξει, δεν είναι όπως είναι παλιά, μιλάμε για παλιές εποχές τώρα, εντάξει. Αλλά καλά είναι. Δόξα τω Θεώ. Τιμή της γαλοπούλας. Τιμή της γαλοπούλας τρίτη χρονιά είναι που την πουλάμε ίδια τιμή. 7,80, την εντόπια μιλάμε. Οι τσάσπρες αλλάζουν η τιμή, είναι φτηνή, 5,5 ευρώ. Αλλά η εντόπια είναι τρίτη χρονιά. Περνάει ο κόσμος, ο πιο πολύ κόσμος βλέπει όμως τις τιμές και φεύγει. Περιμένουν όλοι να έρθει το μεσημέρι και κατά τις 2,5-3 η ώρα όλοι θα πλακώσουμε. Μέχρι τώρα, τίποτα. Πολύ λίγα πράγματα. Πάρα πολύ λίγα. Απορώ τι γίνεται με τους εμπόρους εδώ. Οι εμπόροι φωνάζουν, είναι απ' έξω φωνάζουν, όπως βλέπετε πιο πολύ κάθονται. Ο κόσμος περνάει, βλέπει και περιμένει να πέσουν οι τιμές. Για την ώρα οι τιμές είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, ας πούμε τώρα το αρνάκι που έχει 8,5 ευρώ, άμα δεν πέσει στα 7, ο Έλληνας δεν το παίρνει. Είναι έτοιμες. Πολύ ωραίες. Καλές είναι. Σε τι τιμή το κατσικάκι? Το κατσικάκι είναι στα 8 ευρώ. Στα 8 ευρώ είναι. Κυρία, ετοιμάζεις το ξενιάτικο τραπέζι? Ναι, ναι. Με τέτοιες τιμές. Πανέτοιμη. Μας έμεινε το κρεατάκι, έχει καλές τιμές και ετοιμαζόμαστε. Το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού θα είναι αυξημένο κατά 3,68% φέτος, εξαιτίας της ανόδου κατά 11,36% της μέσης τιμής των κρεάτων που αποδίδεται σε εξωγενείς παράγοντες. Συγκεκριμένα, το χριστουγεννιάτικο οικογενειακό τραπέζι 6 έως 8 ατόμων θα κοστίσει φέτος 154,57 ευρώ έναντι 149,09 ευρώ που κόστιζε πέρυσι τα Χριστούγεννα. Επιποδώς βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων για την εφαρμογή ενός σχεδίου με αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και άλλων δράσεων με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών που θα μετακινηθούν και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο άρχισε η εφαρμογή έκτακτων μέτρων σε όλο το οδικό δίκτυο και τις μεγάλες πόλεις, ενώ ισχύει η απαγόρευση κίνησης των φορτηγών στις εθνικές οδούς στις ημέρες μαζικής εξόδου και εισόδου. Μεγάλη βαρύτητα δίνει τροχέα στους ελέγχους σχετικά με παραβάσεις που ευθύνονται για σοβαρά τροχαία ατυχήματα και κυρίως χρήση αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα και χρήση κινητών τηλεφώνων την ώρα της οδήγησης. Γι' αυτό, εκτός των άλλων, οι κατατόπους υπηρεσίες της τροχέας, οι οποίες θα διαθέσουν το σύνολο της δύναμής τους, θα ενισχύονται και από άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, με περιπολικά αλλά και με συμβατικά αυτοκίνητα, προκειμένου να αυξηθούν οι έλεγχοι αλκοτέστ και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας με ραντάρ, ιδιαίτερα στους αυτοκινητόδρομους. Εν τω μεταξύ, από 16 έως 22 Δεκεμβρίου ελέγχθηκαν 26.028 οχήματα σε όλη τη χώρα και βεβαιώθηκαν 5.238 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και 614 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην δεύτερη και τρίτη θέση η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, όπου βεβαιώθηκαν 332 και 327 παραβάσεις αντίστοιχα. Το δίλημα κουραμπιές ή μελομακάρονο έρχεται κάθε χρόνο να μας απασχολήσει αυτές τις μέρες. Τα ζαχαροπλαστεία υποδέχονται τους καταναλωτές. Πέρα από τα γλυκά που θα κυριαρχήσουν στα γιορτινά τραπέζια την περίοδο των Χριστουγέννων, έχουν ήδη ξεκινήσει στους φούρνους οι προετοιμασίες και για τις βασιλόπιτες.
Οι αρτοποιοί και οι ζαχαροπλάστες του νομού αισιοδοξούν πως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα αυξηθεί ο τζίρος των καταστημάτων. Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα ζαχαροπλαστεία ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους καταναλωτές, οι οποίοι θα θελήσουν να προμηθευτούν τα γλυκίσματα για το γιορτινό τραπέζι. Τα περιμένουμε όπως κάθε χρόνο. Είμαστε σε υπερένταση αυτές τις μέρες. Φροντίζουμε να ετοιμάσουμε ό,τι χρειάζεται για τους πελάτες μας. Μέλο μακάρονα φυσικά, κουραμπιέδες και οτιδήποτε άλλο χριστουγεννιάτικο είναι στην προτίμηση των πελατών μας. Το δίλημα των ημερών είναι μελομακάρονο ή κουραμπιές. Αλλά ίσως και όχι, γιατί αν και το μελομακάρονο φαίνεται να βγαίνει νικητής, οι περισσότεροι τα προτιμούν και τα δύο το ίδιο. Η τιμή για τα μελομακάρονα ξεκινά από τα 10 ευρώ και φτάνει έως τα 13, ανάλογα με το εάν έχει σοκολάτα ή όχι, ενώ οι κουραμπιέδες πουλούνται από 11 έως 14 ευρώ. Κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Από τις αρχές του Νοεμβρίου που ξεκινάμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση. Και όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουν προς τα Χριστούγεννα, ακόμα περισσότεροι. Κάθε μέρα παράγουμε μεγάλες ποσότητες, έρχονται οι πελάτες, τα ζητάνε και νομίζω ότι η προτίμησή τους δείχνει ότι είναι αυτό που αγαπάνε αυτές τις μέρες. Την τιμητική της έχει και η Βασιλόπιτα. Με βάση τις εκτιμήσεις, τα 730 αρτοπία του νομού Θεσσαλονίκης αναμένεται να παράξουν συνολικά γύρω στα 500.000 στεμάχια από βασιλόπιτες για να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών. Βασιλόπιτες που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα, ήδη εφοδιάζονται οι πελάτες από τώρα και οργανωμένα για διάφορους συλλόγους, εργοστάσια που έρχονται παραγγέλνουν και είμαστε σε φάση που διενυκτερεύουμε πολλές φορές για να μπορέσουμε να προλάβουμε την παραγωγή. Μελομακάρονα, απλό, κλασικό, με σοκολάτα, κουραμπιές, αλεξανδρινό που είναι νηστίσιμος ο κουραμπιές, βασιλόπιτες, απλές με επικάλυψη σοκολάτας, με παραστάσεις, με ζαχαρόπαστα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα. Με τα νηστίσιμα γλυκά τα οποία είναι όλο του χρόνου χαλβάς, παραδοσιακός, με σίκο, με κράμπερι, άλλες κατηγορίες. Άρα τα παραδοσιακά δεν αλλάζουν. Μελομακάρονο, κουραμπιές, μελομακάρονο σοκολάτας, κουραμπιές σοκολάτας. Όλα αυτή. Πολύ καλή. Έχουμε τώρα εδώ και 15-20 μέρες. Πάμε πάρα πολύ καλά. Αυξημένη κίνηση. Ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι έξω. Περιμένει και το δώρο για να βγει στους δρόμους να πάρει και τα υπόλοιπα προϊόντα. Εδώ έχουμε διάφορα. Φέτος έχουμε και κάποια καινούργια πράγματα. Έχουμε το σπιτάκι. Καλή ώρα. Το οποίο είναι από μπισκότο και γύρω-γύρω είναι από ζαχαρόπαστα. Έχουμε τα βαζάκια τα οποία έχουν μέσα μπισκότα με επικάλυψη από ζαχαρόπαστα, διάφορα έτσι χριστουγεννιάτικα σχεδιάκια. Τι άλλο, να σιγά σιγά φτιάχνουμε και τα κουτάκια, τα οποία είναι ήδη συσκευασμένα, έτοιμα δωράκια, κατευθείαν τα παίρνει ο κόσμος. Επισκέψεις, το ένα το άλλο τώρα, λόγω των ημερών. Όλα τα χριστουγεννιάτικα εδώ διάφορα, το νηστίσιμο, η σλή, το μεθυσμένο που λέμε, τα κουραβιέδες, τα μπισκοτάκια τα χριστουγεννιάτικα. Σιροπιαστά, τα προτιμάει ο κόσμος. Τώρα, ναι, βέβαια. Σιροπιαστά, τι τιμή έχουν. Τις γιορτές 12 ευρώ έχουν, κουραβιές 13, τα άλλα όλα 12 έχουν. Οι επαγγελματίες αισιοδοξούν πως τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα αυξηθεί ο τζίρος των καταστημάτων τους. Τα εύσημα φαίνεται να παίρνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης από τους πολίτες για τον φετινό στολισμό της Θεσσαλονίκης. Από την πλατεία Αριστοτέλους μέχρι και την πλατεία Δικαστηρίων, όπου έχει στηθεί η Χριστουγεννιάτικη αγορά, για πρώτη φορά οι πολίτες ζουν τα μαγεμένα Χριστούγεννα, όπως έχει ονομάσει τις εκδηλώσεις ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα αποκτά η Θεσσαλονίκη με τους πολίτες να χαίρονται το στολισμό του Δήμου. Επίκεντρο του φετινού εορτασμού είναι η πλατεία Δικαστηρίων, η οποία αναβαθμίστηκε με την παρουσία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς, που φιλοδοξεί να φέρει ευρωπαϊκό αέρα στην πόλη. Πολύ ωραία, πανέμορφα. Διαφορά σε σχέση με πέρυσι? Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Φέτος ενδιαφέρει πολύ. Πολύ ωραία.
Θυμίζουν Χριστούγεννα. Ανανεωμένο φέτος. Βέβαια. Τι σας αρέσει πιο πολύ? Τα πάντα είναι ωραία. Πανέμορφο. Έπρεπε να δείξει. Εκείνο που δεν ξέρω αν οι δρόμοι εδώ έγιναν, αν είναι στολισμένοι από φώτα γιόκου. Τέλειος. Πολύ ωραία και του χρόνου. Θεωρώ συγκριτικά με τις άλλες χρονιές είναι πολύ καλύτερος. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζεται? Το ότι διαμορφώθηκε ο πάνω χώρος της πλατείας Αριστοτέλους. Έχει εκλείψει αυτό που υπήρχε τέλος πάντων η παρανομία και όχι μόνο. Και είναι κάτι καλέσιτο. Κάτι το οποίο το χαίρεται πολύ. Ευρωπαϊκό αέρα έχουμε. Πνοή. Φέτος βλέπω, επειδή ο κόσμος είναι πιο χαρούμενο. Κάτι γίνεται. Προχωρά πιο καλά. Τα πάντα. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Τι να πω, συγχαρητήρια. Ξεχωρίζετε κάτι, σας άρεσε κάτι? Κάτι πολύ διαφορετικό από άλλα χρόνια. Δηλαδή τι βλέπετε διαφορετικό? Το στολισμό. Αν υπάρχει και ένα χωριό. Ναι, το έχω δει, πανέμορφο. Αν και πολλά είναι τα παράπονα για το ότι έχει δοθεί έμφαση στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα άλλα μέρη του κέντρου να μην έχουν στολιστεί, ωστόσο όλοι συμφωνούν ότι ο φετινός στολισμός είναι αναβαθμισμένος. Πολύ ωραία είναι φέτος. Βέβαια δεν τα είδα όλα. Από εδώ πάνω είδα στην πλατεία δικαστηρίων. Είναι Αριστοτέλους κάτι, δεν είναι, λίγο από την τηλεόραση. Πόσο φαίνεται που πάνω η πλατεία δικαστηρίων αποκτά λίγο ζωή? Ναι, εννοείται ότι μέχρι τώρα ήταν χάλια, τώρα τουλάχιστον υπάρχει κίνηση. Είναι καλό για τα παιδιά. Και εγώ θέλω να φέρω την εγγόνια μου το χωριό να το δουν, να χαρούν λίγο. Γιατί και το βράδυ είναι πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει κάτι που ξεχωρίζετε, σας αρέσει? Δεν το έχω δει ακόμα όλο, δεν είμαι από εδώ. Φέτος είναι κάτι διαφορετικό. Το κάνανε πάνω την Εγνατία, να έχει πάνω ζωή η πόλη. Όχι κάτω στην παραλία μονάχα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, καλή σκέψη. Μπράβο το Δήμαρχο. Είναι πολύ όμορφη η πόλη φέτος. Βασικά πρώτη φορά τη βλέπω στολισμένη, γιατί δεν έχω πολλούς μήνες εδώ, αλλά μου αρέσει. Είναι πολύ όμορφο. Γλυκούλης. Εντάξει. Θα μπορούσε να ήταν και πιο πιο στολισμένη η Θεσσαλονίκη φέτος, αλλά εντάξει. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν καθημερινές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, με δράσεις για παιδιά, συναυλίες και παραστάσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναμένεται να υποδεχθεί το 2020 με την Ελένη Φουρέιρα και έναν καταιγισμό πυροτεχνημάτων στην πλατεία Αριστοτέλους. Λίγες μέρες απομένουν για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2020, τα οποία είναι αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες γιοταχή έχουν ήδη ανταποκριθεί στην ετήσια υποχρέωσή τους και χαρακτηρίζουν ακριβά τα τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι θα τα πληρώσουν την τελευταία στιγμή. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία ώστε τα τέλη κυκλοφορίας που καταβάλουν κάθε χρόνο οι οδηγοί να εξοφληθούν. Με βαρδιά καρδιά, πολλοί οδηγοί ανταποκρίθηκαν στην ετήσια υποχρέωσή τους, αφού η οικονομική τους κατάσταση δεν επιτρέπει πολλά έξοδα. Τα πληρώνω τα έξοδα και αν μείνει κάτι, μπορεί να ζήσουμε. Πληρώσα την εβδομάδα. Είναι πολλά, πόσα λεφτά είναι? Είναι λίγο μεγάλο το αυτοκίνητο, είναι 600 ευρώ. Είναι κανονικά, αλλά πρέπει να μειωθούν τα διόδια. Γι' αυτό πληρώνουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Πληρώσει μάλιστα. Το ποσό ήταν 280 ευρώ. Αρκετά, ναι, είναι αρκετά, ναι, σχετικά με την οικονομική κατάσταση που επικρατεί. Πρώτη ανάγκη και συνέχεια και υποχρεώσεις των αυτοκινήτων γενικότερα, αλλά θα πρέπει να μειωθούν σε γενικές γραμμές. Φυσικά σχολή, προσωπικά έξοδα και τα τέλη κυκλοφορίας και γενικά ό,τι χρέη έχει σχέση με το κράτος είναι ζώρικα. Από τη στιγμή που ζούμε σε μια χώρα, σε μια κοινωνία, νομίζω πρέπει να πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Αν είναι πολύ, είναι λίγο, βεβαίως είναι πολύ. Αν θα δούμε, τα πάντα είναι πολλά. Ή του ύψους ή του βάθους είναι οδηγοί, αφού πολλοί είναι εκείνοι που πλήρωσαν από την πρώτη και όλα στιγμή τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν πως θα πληρώσουν την τελευταία στιγμή. Εγκαίρως, τον προηγούμενο μήνα. Βεβαίως, πρώτη-πρώτη. Ενίσχυση κάνουμε στο κράτος. Σε πλήρωση σήμερα. Εγώ πάντα έτσι είμαι, γρήγορα. Τυπικός. Ακόμη, αλλά τελευταία στιγμή. Τελευταία μέρα θα τα πληρώσω. Κάθε χρόνο έτσι. Έτσι, επίτηδες. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων καλούνται πάντως να πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.380 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο και το έτος ταξινόμησης του οχήματός τους. Ευρώ αφορά και το επόμενο θέμα, αλλά πάμε στην εκπαίδευση. Θετικός ως προς τη θέσπιση των αντικειμενικών κριτηρίων στην κατανομή της χρηματοδότησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εμφανίζεται ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Νίκος Παπαϊωάννου.
Το Αριστοτέλειο, τονίζει, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, καθώς δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλα περιφερειακά πανεπιστήμια. Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, τα ιδρύματα χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία 745.000 έλαβε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυξάνεται κατά 102 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας για το 2020. Σύμφωνα με την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, η αύξηση είναι κατά 113 εκατομμύρια ευρώ, αν συνυπολογίσει κανείς και το νέο πρόσθετο ειδικό αποθεματικό που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση δαπανών σε ευαίσθητους τομείς, στους οποίους περιλαμβάνεται και η παιδεία. Η κυβέρνηση φέρνει νόμο για την εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων και κριτηρίων ποιότητας αναφορικά με την κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και ήδη προτού καν ψηφιστεί ο νόμος, η τελευταία έκτακτη επιχορήγηση στα πανεπιστήμια έγινε στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων. Σύμφωνος με το μέτρο, εμφανίζεται ο πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παπαϊωάννου, λέγοντας ότι το Αριστοτέλειο δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Το θεωρώ θετικό, διότι αυτό συντείνει στην βελτιστοποίηση της αξιοκρατίας, στη βελτιστοποίηση της αριστείας. Και χωρίς να θέλω να θίξω σε προσωπικό επίπεδο κανέναν, ως πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είδαμε τους τελευταίους μήνες, την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, πανεπιστημιοποίηση πολλών τμήματων ΤΕΗ, η ίδρυση με μια απλή τροπολογία νέων πανεπιστημιακών τμήματων. Αυτά λοιπόν τα τμήματα, τα οποία βρίσκονται στα σπάργανα, τα οποία τμήματα δεν έχουν λογική πολλά από αυτά ύπαρξης, δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν το ίδιο επίπεδο και την ίδια τύχη με τμήματα πανεπιστημίων, με ιδιαίτερο αποτύπωμα, επιστημονικό αποτύπωμα εντός και εκτός Ελλάδος. Επομένως, υπό την έννοια αυτή, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν έχουμε να βοηθούμε καμία σύγκριση. Στην τελευταία έκτακτη επιχορήγηση των 7 εκατομμυρίων ευρώ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έλαβε 745.000 ευρώ. Είναι η δεύτερη έκτακτη χρηματοδότηση. Η πρώτη έκτακτη χρηματοδότηση ήταν 12,4 εκατομμύρια ευρώ κάπου τον Οκτώβριο. Εκεί το Αριστοτέλειο πήρε τα 2.700. Τώρα πήραμε τις 700 περίπου χιλιάδες, 700 και κάτι. Αυτά όμως τα χρήματα μπορεί να είναι επιχορήγηση, αλλά είναι για κάλυψη ανελαστικών μας δαπανών. Αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Ακούγονται ως μια έκτακτη επιχορήγηση που θα μπορούσε ο καθένας να σκεφτεί ότι είναι μια επιχορήγηση η οποία θα διοχετευτεί απευθείας στα τμήματα, στην εκπαίδευση, στην έρευνα. Δεν διοχετεύεται εκεί, διοχετεύεται στην κάλυψη ανελαστικών μας δαπανών. Ιδίως για το ζήτημα των προσλήψεων που έχει ανάγκη ο τομέας της παιδείας, ο προϋπολογισμός του 2020 περιλαμβάνει τους διορισμούς 4.500 μόνιμων εκπαιδευτικών, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικού βοηθητικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Περιλαμβάνει επίσης τους διορισμούς 5.250 μόνιμων εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση. Τα δικά τους δέντρα υιοθετούν στον Δήμο Παύλου Μελά εθελοντές πολίτες στο πλαίσιο δράσης που διοργανώνει η Δημοτική Αρχή με σκοπό να αυξηθεί το πράσινο με μικρές παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά. Μαθήτριες και μαθητές από το 2ο Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης φύτεψαν τα δικά τους δέντρα σε ακάλυπτο χώρο δίπλα στο σχολείο τους, ενώ η ενορία του Ιερού Ναού Αναλήψεως Πολύχνης υιοθέτησε 11 δέντρα τα οποία τοποθετήθηκαν έξω από την εκκλησία από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου. Σε μερικούς μήνες ο ακάλυπτος χώρος δίπλα από το 2ο Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης θα ξεκινήσει σταδιακά να μεταμορφώνεται σε μια όαση πρασίνου, αφού μαθήτριες και μαθητές του σχολείου, συμμετέχοντας στη δράση «Υιοθετώ ένα δέντρο» που διοργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελά, ανέλαβαν να φυτέψουν και στη συνέχεια να φροντίζουν καθημερινά τα δικά τους πλατάνια για να πρασινίσουν την περιοχή γύρω από το σχολείο τους. Είναι σημαντικό. Δίπλα είμαστε ακριβώς στο σχολείο μας. Περνάμε κάθε μέρα από εδώ, είτε για να πάμε σχολείο είτε να πάμε βόλτα κάπου. Και κυρίως πρέπει να υπάρχει παντού να έχουν δέντρα και λοιπά, φυτά και όλα αυτά. Πρέπει να σας πω ότι αυτός ο χώρος δεν ήταν έτσι. Ήταν ένας χώρος με μπάσα, με πολλά υλικά τα οποία δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή. Ο Δήμος αποφάσισε να τα καθαρίσει, να φυτέψει τα δέντρα που βλέπετε εδώ με τη βοήθεια τη δική μας, αλλά και να διαμορφώσει ταυτόχρονα μια ασφαλή πρόσβαση των μαθητών προς το σχολείο.
το πλατάνι είναι ένα δέντρο το οποίο πραγματικά θα μας χαρίσει και σκιά, αλλά και πολλά άλλα στοιχεία, όπως όλα αυτά που μας χαρίζουν τα δέντρα. Προστασία από τη σκόνη, μείωση της θερμοκρασίας, μία βελτίωση του μικροκλίματος περιοχής. 6 καλοπιστικές δαπασκηνιές και 5 δάφνες υιοθέτησε η Εκκλησία της Ανάληψης στην περιοχή της Πολύχνης σε μία προσπάθεια του Δήμου να αυξήσει το πράσινο με μικρές παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά. Ποτίζονται ήδη, βρέχει αρκετά, ο Δήμος ενδιαφέρεται. Τώρα βέβαιως και είναι και η Εκκλησία, η οποία είναι και το παλικάρι ο νεοκόρος, του αρέσουν τα λουλούδια τα οποία τα φροντίζει και αυτός. Πάρα πολύ ωραία, βεβαίως, αυτό θέλουμε και εμείς. Και εδώ αν παρατηρήσετε σε όλο το συνοικισμό μέσα υπάρχει πράσινο. Πάρα πολύ πράσινο. Η δράση υλοποιείται τα τελευταία 2 χρόνια στο πλαίσιο συνεργασίας που επιχειρείται να αναπτυχθεί μεταξύ πολιτών και Δήμου. Η διατροφήτευση πραγματοποιήθηκε μέσα στο Νοέμβριο. Αποζημιώσεις ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ κατέβαλε ο ΕΛΓΑ χθες Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου σε 6.187 δικαιούχους, αγρότες και κτηνοτρόφους. Η πληρωμή αυτή αφορά σε αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου για το έτος ζημίας 2019. Διευκρινίζεται ότι καταβλήθηκε το 65% των αντίστοιχων αποζημιώσεων φυτικής παραγωγής και το 100% των αντίστοιχων αποζημιώσεων ζωικού κεφαλαίου. Επίσης, εχθές καταβλήθηκαν περίπου 726.000 ευρώ σε 221 δικαιούχους παραγωγούς των προγραμμάτων κρατικών οικονομικών ενισχύσεων με τους τίτλους ετήσιο 2013, ετήσιο 2014, πλημμύρες 2014-2015, ετήσιο 2015, πυρκαγιές 2015, ετήσιο 2016, πυρκαγιές 2016, πυρκαγιές 2017 και ετήσιο 2017 που ολοκλήρωσαν την αποκατάσταση των ζημιών στις πληγήσες γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Βούλιαξε ο συνοικισμός Καριωτών Γιαννιτσών στη διοργάνωση των Κόλιντα Μπάμπο με τα 9 φαγιά, την οποία επιμελήθηκε άψογα ο Σύλλογος Ανατολικής Ρωμιλίας με την υποστήριξη του Δήμου Πέλλας. Την αρχή έκανε ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος, που μαζί με δημοτικούς συμβούλους άναψαν τη φωτιά στο κέντρο της πλατείας Παπανίκανδρου, όπου και έγινε η εκδήλωση. Παρόντες οι 4 βουλευτές του νομού, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικών επιχειρήσεων, δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων, εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων της πόλης, οι οποίοι στήριξαν με την παρουσία και των χορευτικών συγκροτημάτων τους στην εκδήλωση και πολλοίς κόσμος κατέκλυσαν την πλατεία Παπανίκανδρου, αφήνοντας άφωνους ακόμη και τους διοργανωτές. Το παλιό τοπικό έθιμο, το άναμα των κέδρων, αναβίωσε όπως κάθε χρόνο το βράδυ της 23ης προς 24ης Δεκεμβρίου στη Φυτιά. Ένα έθιμο που συγκεντρώνει πολύ κόσμο, που το επισκέπτεται το χωριό για να ζήσει την εμπειρία. Το δρόμενο ξεκίνησε στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν ο Δήμαρχος Κώστας Βοριαζίδης, ο βουλευτής Τάσος Μπαρτζόκας, ο πρόεδρος της Φυτιάς, ο ιερέας του χωριού, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη του πολιτιστικού συλλόγου, συνοδευόμενοι από νταούλια και ζουρνάδες, ανέβηκαν στην πλατεία του χωριού, κρατώντας αναμένες δάδες, πήραν τις θέσεις τους γύρω από τον σωρό με τα κέντρα και τα έβαλαν φωτιά, με τους νέους του χωριού να φωνάζουν «Κόλιντα, Κόλιντα και Χριστός γεννιέται». Ο καιρός ήταν σύμμαχος, με υψηλή για την εποχή και την περιοχή θερμοκρασία. Έξω από το κτίριο του κοινοτικού καταστήματος είχε ετοιμαστεί ένας μεγάλος μπουφές με πολλές παραδοσιακές πίτες, αλμυρά και γλυκά εδέσματα και άφθονο κρασί. Ο κόσμος παρέμεινε μέχρι να σβήσει και το τελευταίο κλαδί, χορεύοντας γύρω από τη φωτιά. Ολοκληρώθηκε η διανομή δεμάτων σε 107 οικογένειες δικαιούχων του κοινωνικού παντεπολίου του Δήμου Αριστοτέλη, εν ώψη Χριστουγέννων, με όλα τα αναγκαία είδη τροφίμων και ζαχαροπλαστικής για το γιορτινό τραπέζι. Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Αριστοτέλη στεγάζεται στον χώρο του ιατρείου, στην έδρα του Δήμου, την Ιερισσό. Μέσω του κοινωνικού παντοπολείου παρέχονται στους δικαιούχους βασικά είδη διατροφής, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης.
Καλούνται όσοι από τους πολίτες ή τους επαγγελματίες της περιοχής και όχι μόνο επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια του Δήμου Αριστοτέλη για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε συνανθρώπους μας και τη δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας να το πράξουν με τη δωρεά τροφίμων στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Φακής με αθλητικές ειδήσεις. Αμέσως μετά η πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνετε κοντά μας και σήμερα. Καλά να περάσετε. Χρόνια σας πολλά.